τον πρόεδρο του πολυεθνωτικού κράτους της Βολιβίας, Σέβο Μοράλες, καλωσόρισε σήμερα στην Ελλάδα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είναι μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου να καλωσορίζω σήμερα στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, τον πρόεδρο του πολυεθνωτικού κράτους της Βολιβίας, τον Εύα Μοράλες. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μου να επισκεφτεί την Ελλάδα. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι για αυτόν, καθώς έρχεται από πολύ μακριά. Είναι σπάνιες οι στιγμές, οι φορές που έρχεται στην Ευρώπη. Μου το έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό και το έκανε πράξη και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την ανταπόκριση. Είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο εσείς που βρισκόσταστε σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά πάρα πολλοί περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουν. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω σήμερα εγώ να μην είμαι αυτός που θα μιλήσω πολύ, απλά να κάνω έναν εισαγωγικό χαιρετισμό. Μια σημαντική προσωπικότητα με μεγάλη διεθνή ακτινοβολία. Έναν άνθρωπο που πριν από 13 χρόνια, κόντρα στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις, πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας του, βγάζοντας στο προσκήνιο εκατομμύρια πολίτες της Βολιβίας που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στο περιθώριο. Έρχεται ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Εύα Μοράλες, σε μια κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, στιγμή, σε μια κρίσιμη περίοδο για την διεθνή πολιτική και γεωπολιτική σφαίρα. Μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, την όξυνση των γεωπολιτικών διενέξεων, την αποσταθεροποίηση ολόκληρων περιοχών του πλανήτη από πολεμικές συγκρούσεις, τρομοκρατικές απειλές, αλλά και από μεγάλες φυσικές καταστροφές ως απόρρια του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Αλλά και σε μια περίοδο που ταυτόχρονα χαρακτηρίστηκε από την αναζωπήρωση της ελπίδας πολλών λαών στον πλανήτη για την υπέρβαση όλων αυτών των πολύμορφων κρίσεων που περνάμε. Η Λατινική Αμερική, από που έρχεται ο Εύα Μοράλες, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, παρά τις μεγάλες προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ένα πολύ μεγάλο εργαστήρι τέτοιων αλλαγών και μετασχηματισμών. Το μεγάλο παγκόσμιο εργαστήρι, θα έλεγα, των κοινωνικών κινημάτων. Γι' αυτό και από τις απαρχές της λεγόμενης διαδικασίας της αλλαγής στη Βολιβία, παρακολουθούμε σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ισχυρά αισθήματα αλληλεγγύης στο εγχείρημα αυτό. 13 χρόνια μετά την εκλογή του Εύα Μοράλες στο τιμόνι της χώρας του, και παρά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, συνεχίζει από θέσεις κυβερνητικής ευθύνης να κάνει πράξη τον αγώνα για την κοινωνική αλλαγή, τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, τον αγώνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο ίδιος κατάγεται από τον πληθυσμό των Ιθαγενών και μέσα από την προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε τις προϋποθέσεις τόσο ώστε να εμβαθυνθεί η δημοκρατία στη χώρα του, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, όσο όμως και να σταθεροποιήσει οικονομικά τη χώρα, να δημιουργήσει προϋποθέσεις δίκαιης αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, αλλά και να παράξει νέο πλούτο, αξιοποιώντας ιδίως τους φυσικούς πόρους, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και τις δυνατότητες να εξάγει και να παράγει προϊόντα. Το μέτωπο του οποίου ηγείται ο Εύα Μοράλες έφτασε όλα αυτά τα χρόνια σε συνεχείς εκλογικές νίκες, παρά την διαρκή διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις διαρκείς απόπειρες αποσταθεροποίησης από τις δυνάμεις της δεξιάς στην πατρίδα του. Το νεοφιλελεύθερο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού και οι εκπρόσωποι του στη Βολιβία προεξοφλούσαν από το 2005 ότι οι πολιτικές του Μοράλες θα κατέστρεφαν το επενδυτικό περιβάλλον στη Βολιβία, φοβούμενες ότι το πρόγραμμά του, ο σοσιαλισμός, θα έφερνε την οικονομική καταστροφή, αλλά η πραγματικότητα διέψευσε κατηγορηματικά όσους καταστροφολογούσαν. Τα τελευταία 13 χρόνια
Η αριστερά στη Βολιβία ηγήθηκε, θα έλεγα, ενός οικονομικού θαύματος που οδήγησε ακόμη και τους πιο σκληρούς, αυτούς του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, που τους ξέρουμε καλά και στην Ελλάδα, να παραδεχθούν ότι η Βολιβία αποτελεί πια ένα ξεκάθαρο success story, μια ιστορία επιτυχίας. Εύα Μοράλες, καλώς ήρθες στην Ελλάδα.